Ο κύριο Διονύσης Ρίζο, κοντά μα. Εργατολόγο. Τι κάνετε, κύριε Γκέμπερτ, Πώ είστε. Μια χαρά, καλημέρα σα. Όλα καλά. Εδώ έλεγε ο Γιώργος πριν πάμε σε διαφημίσει ότι πρέπει Εντάξει, να ξέρουμε, ε, να μάθουμε. Ε, έχουμε ακούσει τα χοντρά γράμματα του κατώτατου μισθού. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα στην τσέπη τι μπαίνει μετά από αλλαγέ κλιμάκων. Επίση... Λίγο μετά την πρόταση πιστία και έχασε λίγο έτσι το... Mm -hmm. Ναι, 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 Είς... αυτό. Οπότε να αλήθεια τα το... θα... να... Πάμε αλήθεια, να τα δούμε πάλι λοιπόν. την αρχή, Πάμε να, να... να τα δούμε αναλυτικά. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η τελική αύξηση του κατώτατου μισθού στο 6,5%. Έτσι ανέβηκε από τα 780 στα 830,7 και ξεπέρασαν τα καθαρά το ψυχολογικό όριο των 700 ευρώ. Άρα από τον Απρίλιο είναι στα 706,33 καθαρά ο μισθό όσων αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Αυτό που όνειρο, πει, την Παρασκευή δεν Ακριβώ. Δηλαδή θα είμαστε ακριβώ εκεί και αυτό που αυτό το μήνα θα ξεκινήσει η αμοιβή mm -hmm. για αυτού. Mm -hmm. Είναι περίπου στου 700.000 όσοι αμείβονται με τον κατώτατο το μισθό, είτε αυτό είναι στο, ε, στη βασική του μορφή των 830 ευρώ ή όπως θα δούμε στη συνέχεια αφορά και τις τριετίες που έχουν ξεπαγώσει. Έτσι με μια τριετία εργαζόμενος που υπενθυμίζω πρέπει να την έχει συμπληρώσει πριν το 2012 mm. για να μετράνει. Αυτά επόμενη είναι 10% άμα. η προσάυξη η οποία μας δίνει 913 ευρώ μεικτό μισθό και 762,74 καθαρά. καθαρά. Με μια δεύτερη τριετία εάν δηλαδή ο ασφαλισμένος έχει πάνω από 6 6 χρόνια προπηρεσία. Δηλαδή, έχει πριν το 2012 ή συμπληρώσει από εδώ και πέρα μία εξαετία. Πάμε στα 996 ευρώ μεικτά και 818 καθαρά στην τσέπη. Και με τρίτη τριετία στο 30%, δηλαδή 1079 μεικτά και 872,9 ευρώ καθαρά. Εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι υπάρχει και ένα 10% επιπλέον στο λεγόμενο επίδομα γάμου. Πλην όμω δεν είναι δεσμευμένε όλε οι επιχειρήσει να χορηγούν το επίδομα γάμου, αλλά μόνο εκείνε που δεσμεύονται από τη συμμετοχή του σε εργοδοτικέ οργανώσει που έχουν συμφωνήσει να καταβάλουν το συγκεκριμένο επίδομα. Ναι, ναι. και είναι πολλέ αυτέ δηλαδή, που έχουν. Είναι περίπου οι, μισές, γάμου. περίπου οι μισέ. Αυτό γιατί δεν και είναι υποχρεωτικό, δεν να, είναι. Να, πω, γιατί γιατί για το 2012. Όταν έγινε η πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου που καθόρισε τα βασικά επιδόματα, mm -hmm. το επίδομα γάμου δεν μπήκε μέσα στα βασικά επιδόματα. Μπήκε το επίδομα σπουδών, το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών το επίδομα του χρόνου υπηρεσία και, το επίδο... και το επίδομα τέκνο Ακριβώ. Δεν μπήκε το επίδομα γάμου, το 10%. Η ΓΕΣΕΕ τότε, με μια νομική υποστήριξη, θεώρησε ότι κανονικά θεωρείται αυτονόητο κάπω το mm -hmm. επίδομα γάμου, αλλά έχει επικρατήσει να δεσμεύει μόνο τις εργοδο... τις, ε, ε, τον εργοδότη εργοδότη, εφόσον αυτό συμμετέχει σε εργοδοτικέ οργανώσει. Πάμε, πάμε να δούμε και τα επιδόματα που ανεβαίνουν. Θα πάμε σε αυτό. Πάμε όμω πρώτα να μα πείτε, επειδή και είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολύ η κόσμο. Και θα είναι τι και, θα και θα γίνουμε το γίνουμε πρώτο το, το, το οποίο το θα, θα καταβληθεί. Άκριβο. Γιατί Βράβο. το Βάσχα είναι στι 5 του μηνό. 5 το... Μαΐου. Στις 5 Μαΐου και νομίζω ότι μια μέρα πριν την μισθοδοσία θα πρέπει να έχει καταβληθεί, μεγάλη τετάρτη δεν είναι η τελευταία Μεγάλη τετάρτη θα πρέπει να έχει καταβληθεί από τους εργοδότες το δώρο Πάσχα, Άρα, λοιπόν. είναι υποχρεωτικό, λοιπόν, πάρει, είναι μισθό. ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του, από τα 413 ευρώ στα 432,29 θα είναι το νέο δώρο Πάσχα. <Δελίου> Για όσου αμείβονται φυσικά με το Το, κατώδο, ναι, με το, κατώδο, το, το Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα επιδόματα. Λοιπόν, στα επιδόματα. Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητα από 780 ανεβαίνει στα 830. Το επίδομα γονικής άδεια από 780 ανεβαίνει στα 830. Στη συνέχεια, το επίδομα που για τους ε, όσους είναι σε σοφρονιστικά ιδρύματα από 287,4 πάει 306,08. Το επίδομα αφαιρεγκιότητας του εργοδότη από 780 στα 830 και αφορά τρεις μισθούς. Στη συνέχεια, το εποχικό επίδομα των οικοδόμων από 902,43 γιατί υπολογίζεται σε ημερομίστια, στα 961,08 Το εποχικό επίδομα των σπηριδεργατών, είναι ειδικό επίδομα που λαμβάνουν κάποιε κατηγορίε ειδικέ που δουλεύουν σε λατομία, από 1.219 έως τα 1.298 ευρώ. Επίση, αύξηση το, του υποχικού επιδόματο, δηλαδή αυτών που λαμβάνουν ε, το επίδομα σε, στο, στον τουρισμό ή σε άλλε ε, ε, τέτοιου είδου εποχικέ εργασίε, από 609 στα 649, λοιπά εποχικά επιδόματα, από 853 στα 909. Λοιπόν, και είναι τέλος το εδώ, βοήθημα των μη μισθωτών, δηλαδή Επάμε αυτών δω, που είναι ελεύθερο ελεύθεροι επαγγελματίες και διακόπτουν την εργασία τους ναι. ε, αυτοαπασχολούμενων που πληρώνουν τα 10 ευρώ το μήνα στον ΟΑΕΔ από 479 στα 510 ευρώ και των μακροχρόνια ανέργων από 239 σε 255. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι τα επιδόματα, τα βασικά είναι 10 επιδόματα, 10. τα οποία αυξάνονται με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αν 10 τα κάνω σωστά, βασικά. αν προλαβαίνω να επιλογήσω σωστά όσοι να βλέπουμε τι κάρτε, έχουν πάρει ακριβώ όσο είναι η αύξηση 6,5% όλα προ τα επάνω. Έτσι. Όλα αυτά τα τραβάει λοιπόν προ τα πάνω η, η αύξηση, αύξηση του, του κατώτατου, κατώτατου μισθού. Ήταν σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό θα είναι για την κυβέρνηση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονό ότι έχει υποσχεθεί μέχρι τέλο τη τετραετία να είναι στα 950 ο κατώτατο μισθό, δηλαδή πρέπει να αυξηθεί 120 ευρώ από σήμερα μέχρι το 2020 7. Άρα να τρέξει σε, μια, σε ένα 5,5% περίπου για κάθε χρόνο. Το πιο σημαντικό όμω είναι να περάσουμε πλέον στην ε, διαμόρφωσή του μέσα από τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Δηλαδή, ε, 12 χρόνια μετά τα μνημόνια, πρέπει σιγά σιγά να επανέλθει ο κατώτατο ε, μισθό στον παλιό τρόπο καθορισμού του, δηλαδή τι καθαρέ συλλογικέ διαπραγματεύσει μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Μα, Μα δεν ε, είναι ε, πολύ πού, λογικό εσεί που είστε εργοδότη και εγώ που είμαι εργαζόμενο να έρχεται ένα τρίτο, ο κύριο Σαραντάκο, α πούμε, που είναι το κράτο να λέει. Εγώ θα σα πω πόσα θα δίνει εσύ και πόσα θα παίρνει εσύ. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν γίνεται. μεταφορικά, μιλάτε, φαντάζομαι. Παρουσιάζει κάτω. κάποιο τρόπο και ω κοινωνική πολιτική, ενώ δεν είναι κοινωνική πολιτική η διαμόρφωση του κατώτου. Φυσικά. Είναι παρέμβαση. Ή θα κάνουμε κανονικό καπιταλισμό, ή δεν θα κάνουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Ελπίζω να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Σαραντάκο, καλημέρα και στου τηλεφθαλμένου. Καλημέρα και στου τηλεφθαλμένου.